Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Μανώλης ο Κρητικός και σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα νέο βίντεο με θέμα μας τη γυναική αυτοάμυνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μανώλης ο Κρητικός, επικεφαλής εκπαιδευτής και ιδρυτής της Ακαδημίας Μάχης και Επιβίωσης Get Ready. Στο σημερινό μας θέμα θα συζητήσουμε για τη γυναική αυτοάμυνα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, τι κάνουμε στο Krav Maga και πώς εκπαιδεύουμε τις γυναίκες, ποια είναι τα μειονεκτήματα, καθώς επίσης και τα προτερήματα. Μείνετε μαζί μας έως το τέλος για να μάθετε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα μειονεκτήματα σε προτερήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα προβλήματα. Το πρώτο μας πρόβλημα είναι οι επιθέσεις. Οι γυναίκες δέχονται κάποιας μορφής επίθεση στατιστικά περισσότερο από έναν άντρα. Μία στις τρεις γυναίκες έχουν δεχθεί στη ζωή τους κάποιας μορφής επίθεση, ενώ οι άντρες ένας μόνο στους 4. Άρα λοιπόν υπερτερούν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, παρόλο που πιστεύουμε ότι οι άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν, να μπουν σε κάποια συμπλοκή. Το επόμενο μετά μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες είναι ότι δέχονται περισσότερο σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Περίπου 5 φορές περισσότερο από ότι ένας άντρας. Στατιστικά το 55% των γυναικών έχουν δεχτεί στη ζωή τους τουλάχιστον μία φορά κάποιου είδους σεξουαλική παρενόχληση. Είτε φυσική, που οδηγεί μέχρι και το βιασμό, είτε λεκτική. Επίσης, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό παρακολούθησης από κάποιον άντρα. 1 στις 10 γυναίκες έχουν υποστεί παρακολούθηση, ενώ το 61% των περιπτώσεων είναι σε γυναίκες. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη, καθώς επίσης και πολύ τρομακτική για μια γυναίκα. Και τέλος, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερο το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας σε σχέση με τους άντρες. Μέσα στην περίοδο 2014 έως 2017 αναφέρθηκαν στην ελληνική αστυνομία 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το 70% ήταν επιθέσεις σε γυναίκες και το 30% επιθέσεις σε άντρες. Σύμφωνα με έρευνες, το 75% των επιθέσεων δεν έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο λόγος απλούστατα είναι γιατί οι γυναίκες ντρέπονται και φοβούνται μην στιγματιστούν. Και έτσι δεν μιλούν ποτέ. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς στο Krav Maga για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρώτον, εκπαιδεύουμε τις γυναίκες ψυχικά και σωματικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνει μόνο να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις εφόσον έχεις μια καλύτερη φυσική κατάσταση και έχεις ενδυναμώσει το σώμα σου, αλλά πρέπει το κυριότερο να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις ψυχικά. Να αποκτήσεις αυτό που λέμε το ψυχικό σθένος να επιτεθείς και να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις. Επίσης, εκπαιδεύουμε τις γυναίκες σε τεχνικές και τακτικές. Οι τεχνικές που δείχνουμε είναι πώς μπορούν μέσα από μικρά μυστικά να υπερτερούν σε σχέση με έναν πολύ μεγαλύτερο, πιο ογκώδη και πιο δυνατό άντρα, καθώς επίσης και τακτικές για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες στρατηγικές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη ώρα. Άρα λοιπόν δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο όπου μπορεί μια γυναίκα να έχει τη δύναμη, το σθένος, τη γνώση, καθώς επίσης και τη στρατηγική για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αυτό σημαίνει ότι δεν επαρκεί να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες μόνο σωματικά. Πρέπει να τις δυναμώσουμε και ψυχικά. Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε μια γυναίκα να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσει να έχει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό όμως δεν επαρκεί. Χρειάζεται να μπούμε και στο κομμάτι της ψυχολογίας για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια γυναίκα και να της δώσουμε το ψυχικό σθένος που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να μην φοβηθεί για να μπορέσει να δώσει τον καλύτερό του σε αυτό. Ποια είναι λοιπόν τα μειονεκτήματα και πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε προτερήματα. Όταν μιλάμε για τα μειονεκτήματα των γυναικών, Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αυτά τα μειονεκτήματα δεν μπορεί να τα έχουν και οι άντρες. Επίσης, αναφέρομαι στην πλειοψηφία των γυναικών. Δεν μιλάω κατ' εξαίρεση, αν κάποια γυναίκα κάποτε μπορεί μία φορά να έχει συμβεί κάτι ή οτιδήποτε. Μιλάμε πάντα για την πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία τους λοιπόν οι γυναίκες μειονεκτούν σε σχέση με τους άντρες στο μέγεθος. Μία γυναίκα λοιπόν έχει κατά 30% μικρότερη μυϊκή μάζα σε σχέση με έναν άντρα. Πώς μπορεί λοιπόν μία γυναίκα να μετατρέψει αυτό το μειονέκτημα σε προτέρημα? Έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί. Το χαρτί του ευνηδιασμού. Όταν ένας άντρας επιλέξει να κάνει επίθεση σε μία γυναίκα, το κάνει επειδή πιστεύει ότι αυτή η γυναίκα είναι πολύ πιο αδύναμη από αυτόν και δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αν επιτεθεί εκείνη, μπορεί να τον εκπλήξει και να τον πιάσει απροετοίμαστο. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες είναι τα παιδιά. Όχι ότι οι άντρες δεν έχουν μαζί τους τα παιδιά τους και δεν τα πηγαίνουν βόλτες ή δεν τα έχουν μαζί τους στον δρόμο ή στην παιδική χαρά. Η πλειοψηφία όμως που θα δούμε έξω στον δρόμο είναι οι γυναίκες με τα παιδιά τους. Πρώτον, και δεύτερον, οι άντρες επειδή έχουν μία παραπάνω αυτοπεποίθηση δεν νιώθουν ότι τα παιδιά τους μπορεί να τους δυσκολέψουν σε μία συμπλοκή. Κάτι που οι γυναίκες, σύμφωνα με εμπειρίες και με μαθήτριές μου στη σχολή, αυτό που ακούω συχνά είναι ότι έχουν τη φοβία ότι όταν είμαι με το παιδί μου μαζί έχω ένα αίσθημα παραπάνω να το προστατέψω και φοβάμαι περισσότερο μη συμβεί κάτι και έχω το παιδί μου μαζί εκείνη τη στιγμή. Για το τι θα δει, τι θα ακούσει, τι θα συμβεί και πώς θα μπορέσω να εξασφαλίσω ότι το παιδί μου θα είναι καλά. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό το μειονέκτημα που αισθάνονται οι γυναίκες να το μετατρέψουμε σε προτέρημα? Υπάρχει ένα συναίσθημα το οποίο το ονομάζουμε μαμά αρκούδα. Τι είναι λοιπόν αυτό το συναίσθημα μαμά αρκούδα? Είναι ένα ένστικτο το οποίο έχουν οι γυναίκες, έχετε όλες εσείς μάλλον οι γυναίκες, όταν πρέπει να προστατέψετε τα παιδιά σας. Μπορούν να αποκτήσουν υπερφυσικές δυνάμεις με τις οποίες θα λύσουν προβλήματα και θα μπουν μέσα σε συμπλοκές και θα βγουν νικητές που δεν θα μπορούσαν να καταφέρουν υπό καμία άλλη περίπτωση. Η μοναδική περίπτωση που μπορούν να το καταφέρουν είναι όταν έχουν να προστατέψουν το παιδί τους. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, κατά πλειοψηφία και πάλι, είναι ο εξοπλισμός τους. Οι γυναίκες σε καθημερινή βάση κουβαλάνε εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να είναι για παράδειγμα η τσάντα τους, ή μπορεί να είναι τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, ή μπορεί να είναι το καροτσάκι του μωρού, ή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Συνήθως οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στον δρόμο έχοντας πάνω τους κάποιο εξοπλισμό σε σχέση με έναν άντρα. Δεν είναι και πάλι απόλυτο, αλλά η πλειοψηφία είναι ότι οι γυναίκες μπορεί να βρεθούν περισσότερο στατιστικά με κάποιο εξοπλισμό στα χέρια τους. Αυτό θεωρητικά δυσκολεύει τις γυναίκες και σκέφτονται και λένε ότι από τη στιγμή που έχω την τσάντα μου μαζί μου, παραδείγματος χάρη, γίνομαι και αυτομάτως εύκολο θύμα για να μου επιτεθεί κάποιος. Πρώτον, γιατί γίνομαι στόχος, και δεύτερον, γιατί γνωρίζει ότι εγώ δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω, οπότε θα επιτεθεί σε εμένα που κουβαλάω την τσάντα και όχι στον άντρα που κουβαλάει μια τσάντα. Πραγματικά, στατιστικά έτσι είναι. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δεχτούν μια επίθεση από κάποιον που θέλει να σλιστέψει σε σχέση με έναν άντρα. Μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερη πιθανότητα, όχι ότι είναι απόλυτο. Όμως, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το μειονέκτημα σε προτέρημα. Η τσάντα, παραδείγματος χάρη, που κουβαλάει μια γυναίκα, μπορεί να μετατραπεί και σε όπλο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν όπλο τύπου ασπίδας ή σαν όπλο επιθετικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί με την τσάντα της να αποκρούσει ένα χτύπημα από κάποιον ή να επιτεθεί με αυτή την τσάντα για να μπορέσει να την ενισχύσει και να τη βοηθήσει να ισοσταθμίσει το μειονέκτημα που μπορεί να έχει σε σχέση με έναν άντρα όσον αφορά τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη. Το επόμενο μειονέκτημα που έχουν οι γυναίκες σε σχέση με έναν άντρα είναι το ντύσιμο, είναι η ενδυμασία. Συχνά λοιπόν οι γυναίκες λένε πώς μπορώ να παλέψω όταν φοράω ας πούμε τακούνια ή όταν φοράω ένα φόρεμα ή όταν είμαι πολύ λεπτά ντυμένη. Σίγουρα είναι ένα μειονέκτημα που δεν το αντιμετωπίζουν οι άντρες. Το ντύσιμο όμως και πάλι μπορεί να μετατραπεί σε ένα προτέρημα. Φαντάσου, θα το πω σαν παράδειγμα, να μπορούσες να πιάσεις το παπούτσι σου και να χτυπήσεις τον επιτιθέμενο με το τακούνι. Είτε αυτό είναι ένα βαρύ χοντρό τακούνι, είτε είναι ένα μυτερό τακούνι στιλέτο. Φαντάσου να κλωτσίσεις τον επιτιθέμενο και να φοράς ένα βαρύ τακούνι ή ένα μυτερό τακούνι. Αυτομάτως ένα ντύσιμο το οποίο έχει σαν μειονέκτημα μπορεί να μετατραπεί σε προτέρημα, κάτι το οποίο ένας άντρας δεν διαθέτει στο οπλοστάσιό του. Ή παραδείγματος χάρη, όταν φοράς ένα φόρεμα που μπορεί να σε βοηθήσει και πάλι να σου δώσει το προτέρημα του ευθυνδιασμού. Κάποιος άντρας ο οποίος θα επιλέξει να επιτεθεί σε μια γυναίκα και θα τη δει κομψά ντυμένη με ένα φόρεμα, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να θεωρήσει ότι δεν πρόκειται να ανταπεξέλθει και είναι ένα πολύ πιο εύκολο θύμα από κάποια άλλη γυναίκα που φοράει μια φόρμα. Σας μιλάω και πάλι στατιστικά. Άρα λοιπόν ενισχύεις το δυνατό σου χαρτί που είναι το χαρτί του ευθυνδιασμού. Στατιστικές λένε ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πιο συνεργάσιμα σε σχέση με έναν άντρα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια περίπτωση κινδύνου, όταν για παράδειγμα κάποιος εγκληματίας πάει να αρπάξει μια γυναίκα ή ένα παιδί, εκείνοι τον ακολουθούν οικειοθελώς και μόνο που έχει προκαλέσει το αίσθημα του εκφοβισμού. Μόνο με το φόβο που έχουν νιώσει συνεργάζονται και ακολουθούν. Κάτι το οποίο ένας άντρας στατιστικά δεν βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Το προτέρημα που έχει μια γυναίκα όμως, και υπερτερεί και πάλι στατιστικά, είναι η επικοινωνία. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επικοινωνιακή δύναμη από έναν άντρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε μια κατάσταση συμπλοκής μπορεί μια γυναίκα να αποκλιμακώσει και να αποφύγει μια συμπλοκή πολύ πριν δημιουργηθεί, έτσι ώστε να απομακρυνθεί από το σημείο με ασφάλεια. Όπου συνήθως οι άντρες δυστυχώς δεν επιλέγουν αυτή τη στρατηγική. Κάτι άλλο που έχουμε βρει μέσα από τις στατιστικές είναι ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο ήρεμες σε μια κατάσταση ανάγκης και σε μια κατάσταση συμπλοκής σε σχέση με έναν άντρα. Άρα λοιπόν, αν ενώσουμε το ότι οι γυναίκες είναι πιο ήρεμες καθώς επίσης και πιο συνεργάσιμες, δημιουργούμε ένα εκρηκτικό πακέτο για να μπορέσουν να γίνουν πιο εύκολος στόχος και πιο εύκολο θύμα σε κάποιον εγκληματία. Και πάλι όμως έχετε ένα προτέρημα. Αυτό το προτέρημα είναι το ένστικτο. Είναι πιο ανεπτυγμένο στις γυναίκες εκφύσεως από ό,τι στους άντρες, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα να αναγνωρίσει ένα πρόβλημα και να αναγνωρίσει μια συμπλοκή πριν δημιουργηθεί και να μπορέσει να το αποφύγει. Το τελευταίο μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες είναι τα νύχια. Οι γυναίκες συνήθως έχουν μακριά νύχια, κάτι το οποίο τις εμποδίζει να μπορέσουν να επιτεθούν. Συχνά στη σχολή, αυτό βλέπουμε και εμείς με τις γυναίκες που εκπαιδεύουμε, ότι όταν κλείνουν τα χέρια τους για να χτυπήσουν, υπάρχει πιθανότητα τα νύχια να εισχωρήσουν μέσα στο κρέας. Χτυπώντας με ανοιχτή την παλάμη, μπορούν να εκμεταλλευτούν τα νύχια τους και να καρφώσουν τον επιτιθέμενο στα μάτια. Να τον καρφώσουν στο πρόσωπο, να τον σκίσουν, να τον χδάρουν και να μπορέσουν να έχουν ένα όπλο μαζί τους, πάντοτε διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσουν όπου χρειαστεί. Δείτε και από τα ζώα της φύσης πόσα ζώα έχουν σαν μοναδικό τους όπλο τα νύχια και πόσο αποτελεσματικά αυτά μπορεί να γίνουν. Το ίδιο όπλο μπορεί να εφαρμοστεί και από μια γυναίκα. Και τέλος, ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα που έχουν οι γυναίκες είναι οι κοντινές επιθέσεις. Θα παρατηρήσουμε ότι στις αντρικές συμπλοκές συνήθως γίνονται χτυπήματα. Χτυπήματα με τα χέρια, χτυπήματα με τα πόδια. Στις γυναικείες συμπλοκές, αυτό που κυρίως παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν οι κοντινές επιθέσεις. Είτε γιατί κάποιος θέλει να βιάσει μια γυναίκα, είτε γιατί θέλει να την απαγάγει, είτε γιατί θέλει να της αρπάξει την τσάντα. Συνήθως οι επιθέσεις είναι κοντινές. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί η γυναίκα από τη στιγμή που έχει έρθει πολύ κοντά στον επιτιθέμενο, αν γνωρίζει πώς να επιτεθεί, έχει τη στρατηγική, τη γνώση, το ψυχικό σθένος και την ικανότητα με τη δύναμη να ανταπεξέλθει, θα μπορέσει να το κάνει πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τις μακρινές επιθέσεις. Άλλο ένα βίντεο, φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Ελπίζω να πήρατε πολύτιμες συμβουλές, ειδικά το γυναικείο κοινό μας, και όλοι οι άντρες που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τις γυναίκες που έχετε στη ζωή σας, είτε είναι κόρες, είτε είναι μητέρες, είτε είναι φίλες, είτε αδερφές, για να μπορέσετε να βοηθήσετε και εσείς και να βάλουμε όλοι μαζί ένα μικρό λιθαράκι στο να βοηθήσουμε μέσα έστω από αυτές τις συμβουλές κάποιες γυναίκες για το πώς μπορούν να μετατρέψουν κάποια μειονεκτήματα σε προτερήματα. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, σας παρακαλούμε πολύ να πατήσετε από κάτω στο πλήκτρο που λέει «Μου αρέσει» και δίπλα ακριβώς στο πλήκτρο εγγραφής. Θα σας εμφανιστεί ένα μικρό κουδουνάκι. Πατώντας το, θα ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram για να μαθαίνετε όλα τα νέα που δεν ανεβάζουμε ποτέ εδώ στο YouTube. Είμαι ο Μανώλης ο Κρητικός και ως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, μείνετε ασφαλείς.